Δεν θα ήταν αγένεια εάν παραστρατήσω λίγο από το βασικό αντικείμενο της κουβέντας μας, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή πολλές περιοχές της Κρήτης, της κεντρικής και ανατολικής βόρειας κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, βιώνουν μία πρωτοφανή τραγωδία με βιβλική καταστροφή από τις έντονες βροχοπτώσεις, καταράκτες νερού και λάσπης, ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενο. Δεν θέλω να κάνω ιστορική αναδρομή από τη Μάντρα, το Μάτι, Εύβοια και πάει λέγοντας, αλλά αυτή τη στιγμή περιοχές οι οποίες θεωρούνται τουριστικές, όπως είναι τα Μάλια, η Χερσόνησος, Κουτουλουφάρη, Σταλίδα, Γούβες, Γούρνες, στην Εδωχώρα πιο μέσα γωνιές Παιδιάδος, μέχρι απάνω το οροπέδιο Λασιθίου, περιοχές Καστελιού Παιδιάδος, στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου, ζούνε μία απίστευτη τραγωδία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βιβλικές καταστροφές στο δικοδίκτυο, κατολιστήσεις, υπερχείληση χυμάρων όπως τον Καρτερό στο Ηράκλειο, δρόμοι οικισμών που γίνονται ποτάμια, χάνονται περιουσίες, καλλιέργειες στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο, τόνους λάσπη και νερού. Μέχρι αυτή τη στιγμή, από ό,τι πληροφορούμε, 250 κλήσεις εγκλωβισμένων κατοίκων. Έχω και προσωπική εμπειρία από συγγενικά πρόσωπα αυτή τη στιγμή στα Μάλια που γίνεται μια προσπάθεια απεγκλωβισμού τους. Ευχόμαστε βέβαια να μην υπάρξει απώλεια ανθρώπινων ζωών. Και είναι και ηρωική, θα έλεγα, και συγκινητική η προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος, των εργαζομένων, της πολιτικής προστασίας, των εργαζομένων στους Δήμους και στην περιφέρεια για τον απεγκλωβισμό των συνανθρώπων μας. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν μπορεί ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός να πάρει μέτρα πρόληψης ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Διότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διαχρονικές και εγκληματικές ευθύνες κυβερνήσεων, δημοτικών, περιφερειακών αρχών που δεν σχεδίασαν ποτέ, δεν διεκδίκησαν ποτέ έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, δεν διεκδίκησαν ποτέ την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστούν οι ανθρώπινες ζωές. Και υπάρχουν καταγγελίες, δεν είναι της ώρας βέβαια, γιατί Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα περιοδεύσαμε κλιμάκια του ΚΚΕ σε όλες αυτές τις περιοχές και συναντήσαμε μια αγανάκτηση του κόσμου με σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές για έργα σύγχρονα όπως το φράγμα του Αποσελέμη και το νέο αεροδρόμιο που είναι σε εξέλιξη κατασκευή του με πάρα πολλές παραβιάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, η τεχνολογία σήμερα και η επιστήμη δίνει την δυνατότητα να κατασκευάζονται υποδομές και να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα και ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται οι λαϊκές ανάγκες. Ήρθαμε σε επαφή, επικοινώνησα μάλλον πριν από λίγο με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς γιατί ήθελα να πάρω ακόμα μεγαλύτερη πληροφόρηση, μιας και δεν είμαι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, αλλά επισημένοντας ότι πρέπει να παρθούν άμεσα πρακτικά μέτρα. Και το πρώτο είναι ο άμεσος απεγκλωβισμός των κατοίκων που κινδυνεύει η ζωή τους. Στους τραυματίες με την παροχή άμεση υγειονομικής περίθαλψης. Θέσαμε το ζήτημα, με το οποίο συμφώνησε και ο κύριος Χαρδαλιάς, της αξιοποίησης στρατιωτικών μηχανημάτων καθαρισμού και η χρησιμοποίηση γεφυρών μπέλεϊ όπου και αν χρειαστεί. Υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία του 2018 στις πλημμύρες στον Πλατανιά Χανίων. Από εκεί και μετρά, απαιτείται άμεση κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Να γίνει άμεση καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της περιοχής. Θα πρέπει να υπάρξει έκτακτη αποζημίωση από τον κρατικό προϋπολογισμό και ένταξη των πληγέντων της Κρήτης σε αυτές
τις αντίστοιχες των πληγέντων στη Σάμο και στην Καρδίτσα. Θα πρέπει να υπάρξει 100% αποζημίωση των πληγέντων στις οικοσυσκευές, στα μαγαζιά, στα αυτοκίνητα, στα αγροτικά μηχανήματα, αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες, ζωοτροφές, ζωικό, φυτικό κεφάλαιο, να αναπληρωθεί άμεσα το χαμένο εισόδημα των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων με έκτακτη κρατική οικονομική ενίσχυση. Να γίνει άμεση και πλήρης αποκατάσταση όλων των καταστροφών στις υποδομές, στο επαρχιακό, στο αγροτικό δικό δίκτυο, με σύγχρονες προδιαγραφές. Και φυσικά γενναία κρατική χρηματοδότηση για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των απαιτούμενων επιτέλους αντιπλημμυρικών έργων θωράκης στην περιοχή, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να βρεθούν οι κάτοικοι αντιμέτωποι με άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Αυτές είναι οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για όλες τις περιπτώσεις που έχει βιώσει η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Και παρόλα αυτά δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Ερχόμενος λοιπόν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο νόμου συνιστά πρώτον συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού 1150 του 19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό των επιπτώσεων των μονομερών επιβλαβών εμπορικών πρακτικών. Αυτός ο κανονισμός είχε ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 17 Απριλίου 2019. Αφορά τις διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν διαμεσολαβητικά για αγορές ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης. Ο κανονισμός επιχειρεί να θέσει κανόνες στις επιχειρήσεις αυτές, κυρίως των αμερικάνικων συμφερόντων, ώστε να μην εκμεταλλεύονται τη θέση τους για αθέμητες πρακτικές κατά των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές για πωλήσεις, συναλλαγές, την κατάταξή τους στην αναζήτηση. Έχει να κάνει και πάλι με τους ανταγωνισμούς, με τους μεγάλους αμερικάνικους ομίλους του διαδικτύου. Έτσι θεσπίζει την υποχρέωσή τους να δημοσιεύουν τις παραμέτρους για την κατάταξη επιχειρήσεων στις αναζητήσεις και γενικά ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών διαμεσολάβησης από τις επιχειρήσεις αυτές. Ο κανονισμός αυτός έχει άμεση εφαρμογή. Στο παρόν σχέδιο βέβαια εντάσσονται και ορισμένα πρόσθετα μέτρα, όπως για παράδειγμα η συλλογική αγωγή, το Μητρό Ενώσεων και Δημοσίων Φορέων σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Η όλη ουσία όμως του κανονισμού αφορά την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εταιριών στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των ενωσιακών ομίλων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής και της Κίνας. Για το πώς θα μπουν κανόνες σε συγκεκριμένα αμερικάνικα μονοπόλια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο προνομιακό πλασάρισμα στις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης. Στην ψηφιακή οικονομία με τις διαδικτυακές πωλήσεις χωρίς σύνορα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σωρία νομοθετικών πρωτοβουλειών για τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη του προηγούμενου μήνα, φέροντας προς ψήφιση εκθέσεις οι οποίες υπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε τομείς του διαδικτύου. Επιδιώκουν μεταξύ άλλων να περιορίσουν την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της ψηφιακής οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τους οποίους χαρακτηρίζουν συστημικούς φορείς, και να ενισχύσουν τη θέση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, αλλά και να μεγαλώσουν τον όγκο ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η μεγάλη όθηση που έλαβαν κατά τη διάρκεια του lockdown το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στο σύνολό του σε όλο τον κόσμο αποτελεί εξ αρχής μια επενδυτική διέξοδο για υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που μπορούν μέσω αυτών να επενδυθούν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Η αδιαφυσβήτητη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου να καταργεί χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς παρέχει τελικά πλεονεκτήματα στους μονοπωλιακούς ομίλους και συμβάλλει στην ακόμα πιο γρήγορη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, όπως δείχνει και το παράδειγμα κολοσσών του κλάδου, όπως η Αμερικανική Amazon και η Κινέζικη Alibaba. Από αυτή τη σκοπιά είναι φανερό ότι η στόχευση για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν αφορά αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ που υποκριτικά μπαίνουν στην ίδια μοίρα με τις λεγόμενες μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι όπως η ευρωενωσιακή στατιστική τις ορίζει. Στην πραγματικότητα πρόκειται για επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν κύκλους εργασιών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
αλλά έχει να κάνει το πώς με βατήρα την ευρωενωσιακή αγορά θα θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Δεύτερον, γίνεται τροποποίηση στο παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίσεων του νόμου 4712 του 2020 αναφορικά με την διυπηρεσιακή μονάδα ελέγχου αγοράς με βασικό επιχειρησιακό στόχο την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και τα λοιπά. Κατά την άποψή μας, οι τροποποίησεις αυτές δεν αλλάζουν το χαρακτήρα και τους επιδιωκόμενους σκοπούς του νόμου. Με το νόμο 4712 δημιουργήθηκε μια αυτοτελή υπηρεσία, η ΔΜΕΑ, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, στον όποιον Υπουργό, με δικό της καθεστώς διοικητικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης. Θα λειτουργεί αυτόνομα, αφαιρώντας αντικείμενα και δυνατότητες δράσης από άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο, είχαμε τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το συγκεκριμένο νόμο ότι όποια δομή και αν έχει, όποια διαδικασία αξιολόγησης και αν ακολουθηθεί, θα αντιμετωπίσει προβλήματα με επικαλύψεις μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και υπηρεσιών, με τον αποσπασματικό σχεδιασμό των ελέγχων, χωρίς την χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων και κριτηρίων, με βάση το ρίσκο και τη στοχοθεσία, την ανομοιογένεια των ελεγκτικών προτύπων, τους μειωμένους ανθρώπινους οικονομικούς πόρους και ένα σωρό άλλα θέματα. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου προβλέπονται μετακινήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και διετής αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προφανώς και δεν επιλύονται ζητήματα στελέχωσης με παλώματα και ανακατανομή προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία. Αντιθέτως, διωγγώνει τα προβλήματα της συνολικής υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΜΕΑ θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν νυχτερινά, αργίες και πρέπει να ισχύει η εργατική νομοθεσία με μόνιμες άδειες και ρεπό που δικαιούται. Αν και η πάταξη του παραεμπορίου προπαγανδίζεται από την κυβέρνηση πολλές φορές ως σανίδα σωτηρίας για τις επιχειρήσεις των μικρεμπόρων, στην πράξη πρόκειται για κοροϊδία. Γι' αυτό το φαινόμενο αναπαράγεται συνεχώς. Ποτέ δεν χτυπήθηκε η ρίζα, δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες όμιλοι που έχουν και κράτη πίσω τους, αλλά μόνο η μαρίδα του παραεμπορίου. Άλλωστε, σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους έλεγχοι δεν αναιρούν τους βασικούς νόμους της ελεύθερης αγοράς, της κυριαρχίας των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των μικρότερων, το καπιταλιστικό δηλαδή ανταγωνισμό που οδηγεί στο μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό και ούτε φυσικά αναιρούν τις γενικότερες αντιλαϊκές πολιτικές. Αντίθετα, πολλές φορές και οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι, μικρέμποροι, μπορούν να μετατρέπονται σε θύματα αυτού του ελέγχου, αφού στην πράξη αυτοί οι μηχανισμοί ασκούν όλη τους την αυστηρότητα στους μικρούς, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τις καπουλάρουν με κάποια ασήμαντα ποσά. Κερδισμένοι από αυτό το σχέδιο νόμου είναι οι μεγάλοι όμιλοι και χαμένοι βεβαίως τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η ιδεολογία σας άλλωστε. Η προστασία των καταναλωτών από το παραεμπόριο είναι προσχηματική. Άλλωστε και στον 4712 γίνεται λόγος καθαρά και αποκαλυπτικά για υπεραξία εμπορικών σημάτων και για αύξηση φορολογικών εσόδων, συγκαλύπτοντας ποιος πληρώνει την υπεραξία των σημάτων και την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Στόχος λοιπόν σε τελική ανάλυση είναι η μεγένθηση των επιχειρήσεων, η μεγαλύτερη επιτάχυνση της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, δηλαδή η περαιτέρω καταστροφή αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων. Επειδή δεν προλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πάω στο τέταρτο μέρος του σχεδίου νόμου που αφορά τις διατάξεις αναφορικά με τη λειτουργία της αγοράς και πιο ειδικά τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους Δήμους και τις περιφέρειες Αθηνών Κεντρικής Μακεδονίας. Ως προς το πρώτο, μέχρι τώρα η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές επιτρεπόταν στις εκπτώσεις, τακτικές και ενδιάμεσες, 4 Κυριακές, Χριστουγέννων, 2 Κυριακές, Κυριακή των Βαΐων, την τελευταία Κυριακή κάθε έτος.
Σε αυτές είχε προσθεθεί επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων το διάστημα Μάιο-Οκτώβριο στις περιοχές Δήμου Αθήνας, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Αεροδρόμιο Σπάτων, Κέντρου Θεσσαλονίκης, δηλαδή 32 Κυριακές το χρόνο. Επίσης, δινόταν η δυνατότητα στον Αντιπεριφερειάρχη να επεκτείνει με ειδική απόφαση το άνοιγμα και πλην των προαναφερόμενων περιοχών. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό επιπλέον, λόγω και της πρώτης τοποθέτησης που έκανα αναγκαίας για την κατάσταση στην Κρήτη. Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι, με βάση το σχέδιο νόμου, προβλέπεται πρώτον η προαιρετική λειτουργία των πολύ μικρών επιχειρήσεων από 0 έως 9 άτομα προσωπικό, 700.000 τζίρο, όλο το χρόνο σε περιοχές κάτω των 5.000 κατοίκων. Και δεύτερον, η πιλωτική λειτουργία όλο το χρόνο σε τρεις περιοχές που θα οριστούν με υπουργική απόφαση. Προφανώς και είμαστε κάθετα αντίθετοι. Η κυβέρνηση συνεχίζει την άθλια τακτική σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων σε συνθήκες πανδημίας. Την ίδια στιγμή που αυτοί και διάφορα φυσικά παπαγαλάκια κουνάνε το δάχτυλο στο λαό και τον καλούν να μην αγωνίζεται στο όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας, αντί η ίδια να παίρνει μέτρα καταπολέμησης του κορονοϊού εξοπλίζοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, αξιοποιεί τη στιγμή για να νομοθετήσει τις χρόνιες απαιτήσεις του κεφαλαίου. Γι' αυτό και καλούμε το λαό, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, να την καταδικάσουν αυτή την άθλια τακτική, να μην μείνουν άπραγοι την ώρα που φύγουν τα δικαιώματά τους, αντίθετα να δυναμώσουν τον αγώνα τους για την υπεράσπιση του εισοδήματος και της υγείας τους. Ως προς το δεύτερο, θα πούμε βέβαια πολύ περισσότερα και σε επόμενες συνεδριάσεις. Ως προς το δεύτερο, αφορά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Μέχρι τώρα λειτουργούσαν από Δευτέρα έως Σάββατο. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η λειτουργία τους έως 6 μέρες την εβδομάδα, χωρίς να αποκλείονται η λειτουργία τους και τις Κυριακές. Πρόκειται για ένα έμεσο βήμα προς την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σε έναν ακόμη κλάδο. Επίσης είμαστε κάθετα αντίθετοι. Προβλέπεται να διατηρείται η αναλογία ανάμεσα σε επαγγελματίες παραγωγούς και επαγγελματίες βιομηχανιδών ειδών υπέρ των πρώτων με ευθύνη των αρμόδιων φορέων ώστε να μην χάνεται ο χαρακτήρας των αγορών αυτών ως αγορές κυρίως αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Δεν έχουμε αντίρρηση ως προς αυτό. Ωστόσο, τυχόν έλεγχοι που θα διαπιστώσουν δυσαναλογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστούν με τον περιορισμό των ήδη υπαρχουσών αδειών εμπορίας βιομηχανικών ειδών. Επιπλέον θα θέλαμε να θίξουμε το εξής θέμα σε σχέση με τις λαϊκές αγορές. Πολλοί παραγωγοί που πουλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές μετακινούνται μεταξύ δύο νομών ή και περιφερειών. Οι πρόσφατες απαγορεύσεις δημιουργούν πρόβλημα στην εργασία τους και πρέπει να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα, δηλαδή να δοθούν ειδικές άδειες στους συγκεκριμένους επαγγελματίες ώστε να μετακινούνται καθημερινά. Με βάση αυτές τις σκέψεις, θα συνεχίσουμε την διατύπωση και άλλων θέσεων και προτάσεων στις επόμενες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.